Το περιβάλλον θέλει να δείχνει κανείς την προοπτική της ανάπτυξης. Για να πατήσει η χώρα στα πόδια της και να μπορέσουν να βρεθούν δουλειές, να μεγαλώσει η πίτα που λένε, να υπάρξουν περισσότερα χρήματα, να λειτουργήσει η αγορά κτλ. Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθάει η ιστορία του υπερταμείου. Εγώ να γίνω απολύτως κοινικός με αυτήν την ιστορία. Άλλοι λένε ότι ξεπουλάτε τα πάντα. Άλλοι λένε ότι εντάξει δεν τα ξεπουλάτε όλα, αλλά έχετε βάλει συνδιαχειριστή για πρώτη φορά στην ελληνική περιουσία τους ξένους. Τρίτοι λένε ότι διαμορφώνεται έτσι ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας οικονομίας που δεν έχει σχέση με τις προγραμματικές στοχεύσεις, διότι αναπτύσσεται απολύτως η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς και σε όλους τους τομείς λειτουργίας της οικονομίας και επομένως μερικοί λένε Τσίπρας στον Θάτσερ. Τι ισχύει τελικά γύρω από την ιστορία του υπερταμείου και γιατί πρέπει να υπάρχει το ακαταδίωκτον στο ποινικό πεδίο για όσους μετέχουν στο διοικητικό του συμβούλιο? Σκοπεύουν να κάνουν κάτι παράνομο και φοβούνται μήπως διωχθούν? Νομίζω ότι το ταμείο, καταρχάς να είναι σαφές ότι ήταν δική μας διεκδίκηση. Ότι θέλαμε ένα ταμείο δηλαδή, το οποίο δεν θα είναι τα ΙΠΕΔ, ταυτισμένο με την ιδιωτικοποίηση, αλλά ένα ταμείο το οποίο θα είναι μακράς διάρκειας για αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Άρα δεν είναι ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Μπορεί να κάνει και ιδιωτικοποίηση, αν το αποφασίσει. Δεν είναι ταμείο ιδιωτικοποιήσεων. Είναι μακροχρόνιο ταμείο με βάση τη συμφωνία του 12 Ιουλίου. Γιατί το κάνουμε έχει βάθος χρόνου, κύριε Υπουργέ μου, ορίζοντα. Γιατί το κάνουμε μακροχρόνιο όμως? Γιατί για να. Κάτω χρόνια. Γιατί δεν μας έχουν καμία εμπιστοσύνη, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν μπορείτε να το πείτε. Εσείς θα το πούμε εμείς. Ωραία. Εμείς λέμε ότι. Συνήθως είναι μακροχρόνια. Εμείς βλέπαμε ορίζοντα 3 κονταετίας για να μπορεί να αποκτά αξιοποιήσιμη περιουσία. Και ήθιστε με διάφορους τρόπους, κατέληξε αυτό που κατέληξε τα 99 χρόνια, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ένα ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας που παίρνει όλα τα κομμάτια, αλλά Γαλλία, το υπογραμμίζω αυτό, γιατί αυτό ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος του ταμείου, όπως είναι στη Γαλλία ακριβώς. Να βάλεις και. Και έχει μετοχές του δημοσίου. Mm. Περνάνε εκεί. Περνάνε εκεί, όπου έχει μετοχές στις επιχειρήσεις. Δεν τις πουλάει, το υπογραμμίζω αυτό. Δεν είναι δεσμευμένο, γιατί ακούω ότι ό,τι περνάει εκεί δεν πουλάει. Διαχειρίζεται. Άμα θέλει, πουλάει. Αν θελήσει, πουλάει. Και επειδή ξέρει να θέλουν να πουλάει, θα πουλάει. Για να είμαστε ειλικρινείς. Και ήδη ορισμένες από τις εταιρείες που είναι να μπουν εκεί έχουν αρχίσει να πουλάνε. Από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Μικρά ποσοστά, αλλά πολλά. Μικρά ποσοστά και με εγγυημένο, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις το 51% ενδεδομένες, γιατί είναι και αποφάσεις δικαστηρίων. Δεν υπάρχει κρατικές, περίπτωση καμία, το υπογραμμίζω αυτό, ιδιωτικοποίησης νερά και τα λοιπά, ούτε και σας διαβεβαιώνω ενέργεια, συγκοινωνίας εννοείται και όλα τα σχετικά. Άρα δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίηση όλου αυτού του φάσματος των πραγμάτων, τα οποία είναι δεδομένο ότι θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο. Το δεύτερο είναι τα ακίνητα, το τρίτο είναι οι μετοχές στις τράπεζες. Άρα είναι ένα ταμείο το οποίο θα έχει αυτή την εμβέλεια διαχειριστόρα. Η ροή των πόρων που παράγει αυτό το ταμείο, τα έσοδα δηλαδή από την αξιοποίηση όπως ξέρετε, επίσης είναι δεδομένο πώς τα χειριζόμαστε με βάση τη συμφωνία του ταμείου, ότι το 50% θα πηγαίνει στο εξυπηρέτηση του χρέους, επαναλαμβάνω από τα έσοδα, και 50% θα πηγαίνει για ανάπτυξη. Έσοδα σημαίνουν δύο πράγματα. Τα λεφτά που βγάζει μια επιχείρηση του δημοσίου από τη λειτουργία της, αν είναι κερδοφόρα. Βεβαίως. Εντάξει. Ή όταν πουλάς. Λοιπόν, βάλαμε δηλαδή συνδιαχειριστή στα λεφτά που βγάζουμε από μια υγιή επιχείρηση. Δεν έχει και πολλές, αλλά το κράτος, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες έχει. Γιατί? Ως εγγύηση απέναντι στα χρήματα που βάλαμε, αυτή ήταν η απέτηση. Ενθυμίζω βεβαίως ότι το ΤΑΙΠΕΔ. Ό,τι είναι δεσμευμένο να πουλήσει, ας πούμε, αυτό ήταν ο προηγούμενος θεσμός που κληρονομήσει. Ήταν δεσμευμένο να πουλήσει και να δώσει το 100% των εσόδων κτλ. Τώρα το ΤΑΙΠΕΔ που θα ενσωματωθεί στο νέο ταμείο ενσωματώνεται μόνο στο κομμάτι το 6,2 δις που είναι η δέσμευση προηγούμενη. Αυτό είναι και ο ποσοτικό, η οροφή του ενιδιωτικοποιήσεων. Θα τελειώσει τη δουλειά του ΤΑΙΠΕΔ και μετά θα μπει στο νέο. Φυσικά το και λέω, θα τελειώσει. Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ διαβάζω εδώ το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα. Κατόπιν εγκρίσεως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Και έχει μέσα τα 19
τις 19 επιχείρησεις. Και είναι βέβαια τα πάντα. Μέσα από τα 14 αεροδρόμια, από το Ελληνικό, από τον Αστέρα, από την Αφάντο, από τον Όλπ, από τον Όλτ, τη ΔΕΣΦΑ, τη δημοκρασία, την ηλεκτρονική δημοκρασία, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, την ΕΙΑ, την ΕΙΔΑΠ και ούτω καθεξής. Αυτά θα τελειώσει η δουλειά λοιπόν των αποκρατικοποίησεων. Όχι. Και μετά θα πάει ή όχι. Διότι είναι διαζευκτικό με το 6,2 δις. Δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ καλείται να ιδιωτικοποιήσει από ποια λίστα υπάρχει ή να, όταν πετύχει το στόχο του σε εισαγωγικά, τελειώνει. Yeah. Αυτό είναι το φάσμα. Και τα υπόλοιπα περνούν, το λέω, και τα υπόλοιπα περνούν στο νέο ταμείο. Το άρα το ΤΑΙΠΕΔ έχει συγκεκριμένο καταστατικό και έχει και ημερομηνία λήξης. Ωραία, έχει όμως έχει τα κρίσιμα μέσα. Έχει η ΔΑΠ, η ΙΑ, ΔΕΗ και τα λοιπά. Wolf. Αυτά θα μείνουν εκτός. Με τους περιορισμούς. Με δέσμευση. Με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί. Τα νερά, για παράδειγμα, υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ οριστική. Δεν διαφυσβητείται ότι το 51% παραμένει κρατικό. Παραμένει κρατικό. Δεν, δεν υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και με τη ΔΕΗ ή όχι. Για τη ΔΕΗ δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Η ΔΕΗ, πολιτική δέσμευση τη κυβέρνηση, είναι στον χώρο τη ενέργεια. Θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο κατά πλειοψηφία. Οι μετοχές μας στον ενεργειακό κλάδο, αυτό δεν το, είναι η πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης, την έχουμε επαναλάβει σε όλους τους τόνους. Ο στόχος οικονομικός αυτού του ταμείου ποιος είναι, κύριε Υπουργέ? Εμείς μέχρι το 18 πρέπει να έχουμε συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό από το υπερταμείο ή αυτό είναι στο διηνεκές? Στο διηνεκές, στο υπερταμείο, όπως ξέρετε, θα έχει μια δυνατότητα να παράγει έσοδα. Υπενθυμίζω ότι το ταμείο είναι μια μετοχή του κράτους. Μη εμπορεύσιμη, μη μεταβιβάσιμη, μη διεκδικήσιμη, μη οτιδήποτε. Η μετοχή είναι δεδομένο. Η ροή των εσόδων που παράγει το ταμείο καλείται κατά ένα ποσοστό, αυτό το 50%, να εξυπηρετεί το χρέος. Αυτό είναι ένα ποσοστό, ο χαρακτήρας λέει, μια κριτική, του ταμείου. Είναι ένα ποσοστό που εξυπηρετεί το χρέος, εντάξει. Το άλλο ποσοστό όμως στην πραγματικότητα είναι η βοήθεια που δίνει το ίδιο το κράτος σε αυτόν ο οποίος επενδύει. Δηλαδή λέει, θα πάει στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Σε ποια ανάπτυξη? Σε αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τις μετοχές στα ιδιωτικοποιημένα, στο ιδιωτικοποιημένο κομμάτι των διαφόρων επιχειρήσεων. Μπορεί να πηγαίνει καταρχάς οι ίδιες επιχειρήσεις για την ανάπτυξή τους ή να πηγαίνει προς τρίτες επενδυτικές δραστηριότητες που το Ταμείο αναλαμβάνει να προχωρήσει. Άρα είναι ένα αναπτυξιακό πακέτο. Αυτό καθεαυτό, επαναλαμβάνω, όπως γίνεται σε αντίστοιχες χώρες που έχουν και αντίστοιχο θεσμό. Τους έχουμε και τους άλλους μέσα, θα σας πει κάποιος. Και μάλιστα, ό,τι γίνεται, να θέλει και τη σύμφωνη γνώμη τους. Η συμμετοχή των δανειστών στο Ταμείο και η ανάγκη να υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό, στον τρόπο που η ανεξαρτησία σε εισαγωγικά από τις άμεσες επιρροές της κυβέρνησης ήταν ένα από τα δεδομένα που έπρεπε να... Είναι μέρος συμφωνίας. Είναι μέρος συμφωνίας, το οποίο... Λέει κάποιος ότι δεσμεύεται και την επόμενη κυβέρνηση και τη μεθεπόμενη κυβέρνηση και την οποιαδήποτε κυβέρνηση της χώρας όσο θα είμαστε εμείς εν ζωή και τα παιδιά μας, δεσμεύεται σε μια πολιτική και σαν τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Ας είμαστε ρεαλιστές. Η παρουσία αυτή αφορά προφανώς τη συμφωνία στην πρώτη της φάση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Γιατί μπήκε αυτό το χρονικό όριο όμως, κύριε Υπουργέ? Δεν θα μπορούσε να μικρύνει αυτό? Γιατί είπαμε 99 χρόνια? Προβλέπετε αυτό κατά κάποιο τρόπο από κάπου? Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε μικρότερο? Ήθιστε να η συγκρότηση ενός μιας επιχείρησης ή ενός ταμείου ή ενός θεσμού τέτοιου τύπου να έχει αντιπολίτευση, να έχει αυτό το χρονικό, λέει, κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση λέει από την άλλη πλευρά ότι της είχε ζητηθεί και στις προηγούμενες συμφωνίες και στις προηγούμενες προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν το είχε κάνει και δεχτό. Δεν το είχαν δεχτεί. Νομίζω ότι η φύση του προγράμματος που είχε συμφωνήσει προηγούμενη κυβέρνηση, επειδή ήταν άμεση ιδιωτικοποίηση οτιδήποτε εντάσσεται στα ΙΠΕΔ, είχε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Γιατί ήταν εντάσσουμε τις επιχειρήσεις στην κρατική περιουσία, την όποια κρατική περιουσία. Υπενθυμίζω ότι στα ΙΠΕΔ είχε κατευθυνθεί και ένα μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας. Και το πάω για ιδιωτικοποίηση. Αυτό το ταμείο δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν έχει άλλο χαρακτήρα. Είναι μακροχρόνιο. Είναι διασφαλισμένη περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Τρίτον, είναι η αποφάση των μελλοντικών κυβερνήσεων, θα είναι πώς την αξιοποιούν και πώς στηρίζουν την αξία της. Το ελληνικό θα τελειώσει τα άμεσα που έχει μπει και αυτό στο συμπλήρωμα? Νομίζω ότι θα τελειώσει, ναι.
Μέχρι τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου, ναι, λέτε. Ναι. Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω από πριν, μια και λέγαμε για το ευρύτερο περιβάλλον, κύριε Υπουργέ, που δείχνει να διαμορφώνεται με ένα πιο θετικό τρόπο μετά τη συμφωνία. Αυτό θα σημαίνει και άριστον περιορισμό στις τράπεζες σταδιακά και πότε το βλέπετε να γίνεται? Και το ρεπορτάζ λέει ότι πρέπει να περιμένουμε άμεσες κινήσεις πάνω σε αυτό. Όπως ξέρετε, ο Ντράγκη έχει κάνει ήδη μία κίνηση πριν από τη συμφωνία, πολύ καθοριστική και όπως συνήθως τις κάνει πάντα ευνίδια, δεν νομίζω τις προαναγγέλει. Ναι, πήρε μία πολύ σημαντική απόφαση το Φεβρουάριο, το οποίο έδωσε μία επιπρόσθετη σημαντική ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 18 δις. Και ταυτόχρονα τώρα όλοι προσδοκούν ότι θα επανέλθουν σε μια πλήρη ομαλότητα αναφορικά με τη χρηματοδότηση του, την αντικατάσταση του ΕΛΑ, δηλαδή με το οποίο είναι τεράστιο. Θέλουμε να το ρωτήσουμε συγκεκριμένα. Λέμε στο ρεπορτάζ ότι το καινούργιο χρήμα που θα μπαίνει δεν θα μπαίνει στα capital, δεν θα υπάγεται σε capital controls. Δηλαδή μπαίνει ο μισθός στην τράπεζα αύριο, τέλος του μήνα τώρα που τελειώνει. Αυτός μπορεί να είναι ελεύθερος. Υπάρχει μια συζήτηση, θα σου το πω, αλλά δεν μπορώ να εξαγγείλουμε. Yeah. Υπάρχει μια συζήτηση για να έχουμε ένα οδικό χάρτη άρσης των capital controls. Μα γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Αν υπάρχει ένα νέο περιβάλλον με τη συμφωνία, ένας κεντρικός παράγοντας για τη δημιουργία αυτού του νέου περιβάλλοντος είναι το τραπεζικό σύστημα. Φεβαίως. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, η κυβέρνηση έχει μια εκτίμηση και εσείς προσωπικά μια εκτίμηση για το πότε θα πάμε σε μια σταδιακή, αλλά στο τέλος πλήρη άρση των capital controls. Επαναλαμβάνω, το πότε είναι ένα ερώτημα που δεν είναι. Το σημαντικό είναι ο οδικός χάρτης με τον οποίο γίνονται αυτά τα βήματα. Και αυτό έχει το πιο σημαντικό. Ήδη θα διαπιστώσετε ότι κατά καιρούς βγαίνουν κάποια μέτρα. Να, πολύ συγκεκριμένα και τώρα βγήκε ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Κυρίως για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως, για τις επιχειρήσεις. Άρα ο οδικός χάρτης είναι το κρίσιμο. Νομίζω ότι η άρση εξαρτάται πάρα πολύ από αυτό που όλοι περιμένουμε. Δηλαδή, τον Ντράγκη και τη χρηματοδότηση, βεβαίως. Βασικό. Τα πρώτα βήματα διαχείρισης των κόκκινων δανείων, αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων. Τρίτον, μέτρα εμπιστοσύνης που θα έχουμε μια επαναρροή καταθέσεων, έστω ως βασική τάση που θα δείχνει τη δυναμική. Η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει, θα πούμε τώρα για το δικό σας νομοσχέδιο που θα καταδεθεί από ό,τι φαίνεται Δευτέρα, από ό,τι είχατε πει, το αναπτυξιακός νόμος. Αλλά διαμορφώνεται λοιπόν ένα οικονομικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τις αποφάσεις που πήρατε φορολογικά, ασφαλιστικά, έμεσους φόρους και άλλες ρυθμίσεις κτλ. Το προηγούμενο διάστημα. Το κλείσιμο της συμφωνίας, τη χρηματοδότηση, τη συζήτηση για το χρέος όπως θα εξελιχθεί κτλ. Τον επενδυτικό νόμο και το εργασιακό περιβάλλον, κύριε Υπουργέ. Σας ρώτησα και νωρίτερα. Είπατε θα είναι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κουβέντα που θα γίνει. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί μέτρα που έχουν αρχίσει να συζητώνται στην Ευρώπη και προκαλούν τεράστιες αντιδράσεις και που εδώ είχαμε πάρει κάποιες ιδέες από τις προηγούμενες φάσεις. Άρση, δηλαδή, περιορισμού των απολύσεων. Απελευθέρωση των απολύσεων. Αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου. Θα μπείτε σε αυτή την κουβέντα αποδεχόμενοι τέτοιου είδους επιλογές? Νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θα. Η αφετηρία έχει σημασία. Στην Ελλάδα τα εργασιακά. Το εργασιακό περιβάλλον συνδέεται και με το ασφαλιστικό. Στην Ελλάδα έχει διαλυθεί το εργασιακό ήδη. Διότι οι αποφάσεις που είχαν πάρθει στο πλαίσιο των προηγούμενων του πρώτου και του δεύτερου μνημονιακού συστήματος ήταν πλήρης διάλυση, γενίκευση των ατομικών συμβάσεων, πλήρη αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων, τετράωρα, δύο ώρα, τρία ώρα κτλ. Άρα αυτό το οποίο κληρονομούμε είναι ένα διαλυμένο εργασιακό τοπίο. Εμείς προσδοκούμε ότι, και αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει, ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα εργασιακά θα επαναρρυθμίσει το σύστημα με βάση καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και με βάση ως βάση συζήτησης υποδείξης του ILO. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Αυτή έχει υπογράψει, αλλά αυτή η συμφωνία. Σιγά, λέγεται τώρα να δεις και δεν είναι τα καλύτερα εργασιακά αυτά που αυτή η συμφωνία θα έχει εκ των πραγμάτων ένα θετικό βήμα. Επειδή θα επαναεισάγει ή θα προσπαθήσει να εισάγει ρυθμίσεις που σήμερα έχουν διαλυθεί. Άρα θα έχει θετικό πρόσημο.
Προφανώς θα υπάρχουν πιέσεις για θέματα όπως ομαδικές απολύσεις και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση έχει κόκκινες γραμμές σε αρκετά θέματα στη διαπραγμάτευση. Θα είναι προφανώς μια από τις κόκκινες γραμμές. Άρα προσδοκούμε. Λέτε για κόκκινες γραμμές, γιατί μας τρομάζετε. Γιατί ξέρουμε ότι ξεπερνούνται όλες, δεν βγαίνει καμία όρδια. Μείνανε, πώς μείνανε. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον Αυξιακό που είπαμε και πριν. Και στα θέματα των συντάξεων και στα θέματα της φορολογίας και στα θέματα των κόκκινων δανείων και στα θέματα η διαπραγμάτευση αυτή. Γιατί είχε βασικά σημεία στα οποία... Σε ένα χρόνο δεν θα υπάρχει τίποτα προστατευμένο για τα κόκκινα, στα κόκκινα δάνεια. Αρχές 18. Η αιχμή του δώρατος για μας ήταν η πρώτη κατοικία και αυτό το πετύχαμε. Για ένα χρόνο. Και όλα τα συνδεδεμένα, μη φτιάζεστε, θα πάμε στο 18 και... και όλα τα συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, επαγγελματικά και εμπορικά και άλλα δάνεια. Οτιδήποτε δηλαδή έχει την πρώτη κατοικία ως... Μέσα μια και είπατε δάνεια, πείτε και μια κουβέντα για τα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Α, ναι, είναι ρωτάνε, ένα τεράστιο δηλαδή πρόβλημα αυτό. Μας ρωτάει πολλοίς κόσμος κάθε φορά. Έχει 80.000, 80.000 κόσμος. Τι προβλέπετε να γίνει, κύριε Υπουργέ, βλέπετε φως? Εμείς περιμένουμε ουσιαστικά μια δικαστική απόφαση η οποία θα δίνει την κατεύθυνση για μια δίκαιη λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Μόλις βγει η δικαστική απόφαση, εμείς θα νομοθετήσουμε. Νομοθετικά είστε έτοιμοι. Η λύση τι μπορεί να είναι στην πραγματικότητα, να πάμε σε μια μείωση της διαφοράς που έχει προκύψει, σε μια διαγραφή της διαφοράς, σε ένα μοίρασμα της διαφοράς μεταξύ τραπέζης και πελάτη? Δανειολήφτη, τι βλέπετε εσείς να γίνεται, ποιο θα ήταν το θετικό για σας? Ένα στοιχείο είναι να κλειδώσει ισοτιμία σε μια συμφωνημένη τιμή και να μην υπόκειται πλέον στις διακυμάνσεις. Και επ' αυτού να γίνει ο υπολογισμός. Και επ' αυτού να γίνει ο υπολογισμός, συν το επιτόκιο το οποίο ξέρετε ήταν ευνοϊκό για τους δανειολήπτες, το οποίο μπορεί να... Ώστε η χασούρα από μια πλευρά να υπάρχει μια πιο εξισορρόπηση. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πρόβλημα όντως. Τεράστιο για τους δανειολήπτες, διότι έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά το δάνειό τους και είναι σαν να μην έχουν πληρώσει. Πάμε στον Αυξιακό, κύριε Υπουργέ, είπατε Δευτέρα. Αργήσατε εβδομάδα. Τι θα περιλαμβάνει? Ξεκινάμε με αυτό. Αργήσατε. Αργήσατε, γι' αυτό ρωτάνε αν θα έχει και αναδρομική ισχύ. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν, για πείτε μας. Λοιπόν, ο αναπτυξιακός έχει δύο κομμάτια. Αργήσαμε διότι μπήκε στη διαπραγμάτευση. Επειδή έχει δημοσιονομικό κόστος. Άρα ο αναπτυξιακός είναι έτοιμος από το Γενάρη ουσιαστικά, το Φεβρουάριο, αλλά έμπλεξε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και έκλεισε και ουσιαστικά κατατίθεται με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Ο αναπτυξιακός έχει τρία πράγματα καινούρια. Ένα, είναι πολύ αντιγραφειοκρατικός. Είναι πάρα πολύ απλός το να μην έχει καθυστερήσεις και γραφειοκρατία. Δεύτερον, είναι στοχευμένος, στηρίζει δηλαδή το πιο παραγωγικό και καινοτομικό κομμάτι της οικονομίας. Και τρίτον, ειδικά για την νεανική επιχειρηματικότητα, προσθέτει και χρηματοδοτικά εργαλεία. Δηλαδή, μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μειωθεί η ανάγκη για τραπεζικό δανεισμό. Τα χρήματα τώρα. Τα χρήματα προσπαθούν να καλύψουν δύο πράγματα, γιατί έχω και μέσα στον νόμο όλες τις μεταβατικές διατάξεις των παλιών αναπτυξιακών, του 4 και του 11, τα οποία κλείνουν, έχει μια ημερομηνία με την οποία θα κλείσουν αυτοί οι νόμοι. Και άρα έχουμε δύο για τα χρήματα. Πρώτον, πώς θα καλυφθούν τα παλιά χρήματα, των παλιών αναπτυξιακών που είναι απλήρωτα, συσσωρευμένα κτλ. Και δεύτερον, πώς θα χρηματοδοτηθεί ο νέος αναπτυξιακός. Στον παλιό αναπτυξιακό βάζουμε 7 ετία αποπληρωμής, οριστικό κλείσιμο και αποπληρωμής 7 χρόνια, με επιλογή είτε φορολογικά είτε χρηματοδοτικά, ό,τι θέλει ο επενδυτής. Στο νέο αναπτυξιακό έχουμε δεσμεύσει μια χρηματορροή από το ΕΣΠΑ, σημαντική. Πόσο? 300 ετησίως. Συν πι δέλτα εψιλον, ένα ποσό, συν μια άλλη τρίτη πηγή, την οποία θεωρούμε. Και ταυτόχρονα. Τι είναι αυτή η τρίτη πηγή, γιατί μα το λέτε έτσι αόριστα? Όχι, εννοώ συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πακέτο πόσο είναι? Το πακέτο σε άμεση χρηματοδότηση, γιατί η έμφαση είναι και στα φορολογικά. Το υπογραμμίζω αυτό. Το πακέτο είναι περίπου 3 δις για την επόμενη πενταετία. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση θα το πρέπει να κάνω πριν την τελευταία σου ερώτηση. Τι θέλετε να την κάνετε τη χώρα?
Δηλαδή, τώρα είχαμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο διαλύθηκε. Το οποίο δεν ήταν και πολύ της προκοπής εδώ που λέμε, αλλά διαλύθηκε τελείως. Έχει ένα σχεδιασμό η κυβέρνηση. Τι θέλει να την κάνει τη χώρα? Η απάντηση είναι καταφατική, θα αποτυπωθεί και στο αναπτυξιακό σχέδιο. Ποια είναι η κατεύθυνσή της, δηλαδή? Στο οποίο βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Δεν απέχει πολύ από αυτό το οποίο θεωρώ ότι πλέον είναι κοινός τόπος για το ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει η οικονομία μας. Η οικονομία, όπως ξέρετε, είχε υπερδεσμευτεί σε κατευθύνσεις γνωστές, τουρισμός, μεγάλα έργα, ΑΠΕ κλπ. Κλπ. Ναι, ένα πράγμα το οποίο φαίνεται ότι είχε απορροφήσει και όλο αυτό. Αυτή ήταν η επενδυτική τάση. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε οτιδήποτε έχει σχέση με παραγωγή. Πρωτογενή τομέα έχει. Πρωτογενή τομέα, αγροτοδιατροφικό κύκλο με μεγάλες δυναμική. Οτιδήποτε έχει σχέση με την καινοτομία είναι τεράστιες οι δυνατότητες. Θα διαμορφώσετε το περιβάλλον. Βιομηχανίες οι οποίες. Το περιβάλλον είναι εχθρικό για τις επιχειρήσεις. Θα σας πει αυτό τώρα ο οικονόμος. Αυτό είναι δεδομένο, δεν θα το πω. Ναι, το λένε όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι επιχειρηματίες. Εγώ δεν ξέρω κανέναν τουλάχιστον που να θέλει να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Σου δεν ψάχνεις για τρελούς. Όλοι αυτό λένε. Γιατί να έρθει κάποιος στην Ελλάδα? Τι το εξασφαλίζεται? Έχει ένα εχθρικό περιβάλλον, έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο δυσκίνητο, δυσλειτουργικό, προβληματικό. Γιατί να έρθει? Θα σας απαντήσω. Πρώτον, γιατί η οικονομία έχει δυνατότητες σημαντικές και μόλις με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα νομίζω ότι θα υπάρξει ισχυρή τάση ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι ότι έχει η Ελλάδα είναι εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Οι νέοι Έλληνες δηλαδή είναι μορφωμένοι, αυτοί που φεύγουν, που λέτε. Που φεύγουν, αυτοί χάνουμε. Και δυνατότητα να βρεθούμε. Είναι να ένα δυναμικό που όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να συζητήσεις για ανάπτυξη αν δεν πατήσεις πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό. Προφανώς δεν θα γίνουμε χώρα φτηνού εργατικού δυναμικού. Δεν υπάρχει πια. Είμαστε άνθρωποι. Οι νέοι Έλληνες είναι μορφωμένοι, αυτό είναι το δυναμικό μας. Άρα θες επενδύσεις πάνω σε αυτό το δυναμικό. Το τρίτο είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση θα συνεχίσει να απλοποιεί και να διευκολύνει και το αδειοδοτικό σύστημα και το... Το φορολογικό. Το φορολογικό είναι δεδομένο. Δεν υποσχεθήκαμε εμείς ποτέ φορολογικό. Ελκυστικό. Όχι. Αυτό που είναι, είναι αυτό. Το επιχείρημα είναι πολύ ισχυρό. Δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Επιμένω για τον τύπο των επενδύσεων που θέλουμε. Μάλιστα. Αλλά θα συνεχίσουμε να απλοποιούμε πάρα πολύ και την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και την, το άνοιγμα των αγορών και να είναι εύκολα τελευταία και πιο προσβάσιμο και ούτω καθεξής. Οι τράπεζες, κύριε Υπουργέ, χρειάζονται νέα ανακεφαλαιοποίηση. Αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γίνεται είναι μια συζήτηση. Θα διαβάζετε και εσείς τα όσα λέγονται. Υπάρχει το θέμα για τις τράπεζες ή όχι? Δεν υπάρχει. Έχουν κεφαλαιακή επάρκεια? Δεν υπάρχει, γιατί την κάνανε πλήρως, είναι επαρκής και με αυτά τα μέτρα που παίρνονται τώρα από τον Τράγκη νομίζω ότι θα έχουν ευκολία. Να πω σε κάτι τελευταίο που ρωτάνε για τα capital controls, το είπαμε νωρίτερα. Είπε ο Υπουργός ότι πάμε σε έναν οδικό χάρτη με σύντομο χρονικό ορίζοντα σταδιακή απελευθέρωση. Άρση τέλο πάντων. Έτσι λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταθάκη. Καλημερίζουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων.